Και ενώ οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, τα στοιχεία για την παγκόσμια παραγωγή καταδεικνύουν ότι δυσίωνες είναι οι προοπτικές για την άνοδο των τιμών. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι καταγράφεται ρεκόρ παραγωγικότητας, ενώ και η ελαιοκομική περίοδος 2010-2011 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν τελικά η περσινή παραγωγή ελαιολάδου, η οποία σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου ανήλθε σε 3.100.000 τόνους. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη σοδιά ελαιολάδου όλων των εποχών μετά από εκείνη της ελαιοκομικής περίοδου 2003-2004. Αυξημένη όμως αναμένεται να είναι και η ερχόμενη σοδιά ελαιολάδου, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό για την πορεία των τιμών του προϊόντος. Στην Ελλάδα η παραγωγή φέτος φαίνεται αρκετά υψηλή, όπως και στην Ισπανία. Στην Κρήτη οι υπηρεσίες την εκτιμούν σε μια τάξη μεγέθους γύρω στις 110.000 τόνους. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μάλλον χαμηλότερη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αρκετά υψηλή παραγωγή. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι τιμές δεν μπορούν να εξελιχθούν ικανοποιητικά όπως θα ήθελαν οι παραγωγοί, δεδομένου ότι ένας τέτοιος μεγάλος όγκος ελαιοπαραγωγής πιέζει τις τιμές προς τα κάτω. Στην παρούσα φάση πάντως, οι τιμές του ελαιολάδου στην Κρήτη έχουν καθυλωθεί σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 2 ευρώ το κιλό ή 3 γραμμές. Οι τιμές του ελαιολάδου εξακολουθούν να βρίσκονται στα ίδια επίπεδα τώρα και αρκετές εβδομάδες, δηλαδή στο επίπεδο της Κρήτης είναι από 2,05 έως 2,15, πάντοτε για τις 3 γραμμές, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι στη Πελοπόννησο οι τιμές είναι κάπως μεγαλύτερες. Κυμαίνονται από 2,10 έως 2,34. Και αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι εκεί σε πολλές περιπτώσεις η πώληση του ελαιολάδου γίνεται με διαγωνισμούς. Με διαγωνισμούς επίσης γίνεται και στην Κρήτη από ορισμένους συνεταιρισμούς, όπως είναι συνεταιρισμοί της Ιτίας, και εκεί επιτυγχάνονται τιμές υψηλότερες. Έχουμε την πληροφορία ότι ο συνεταιρισμός της Ιτία που πούλησε με διαγωνισμό έδωσε στους παραγωγούς του τελική εκαθάριση 2,5 ευρώ το κιλό. Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι τα περιθώρια στήριξης των τιμών του ελαιολάδου είναι ελάχιστα, καθώς το μοναδικό μέτρο αυτό της ιδιωτικής αποθεματοποίησης που μπορεί να εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει στο παρελθόν αποτελέσματα. Όπως είναι, δεν έχει αποτελεσματικότητα, πρέπει να βελτιωθεί και πρέπει να αυξηθούν οι τιμές αναφοράς, οι τιμές δηλαδή στις οποίες αρχίζει η εφαρμογή του, που εξακολουθούν να είναι οι ίδιες από το 1998 μέχρι σήμερα, δηλαδή 1,77 ευρώ το κιλό.